Μπόξες, τι μου κάνετε, πως είσαστε. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο σε σύνθεση υπολογιστών. Μάγκος! Έχει τον Μάγκος από εδώ πέρα, ο οποίος πάντοτε βγαίνει έξω προκειμένου να βρει κάποια εξαρτήματα. Το λέμε κάθε μα κάθε φορά σε κάθε επεισόδιο το οποίο βγάζουμε καινούργιο. Πάει έξω, βρίσκει κάποια εξαρτήματα, τα φέρνει εδώ πέρα, τα αναλύουμε, τα συνθέτουμε και φτιάχνουμε μια νέα σύνθεση υπολογιστών επεισόδιο. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα ωραίο κουτί, το NZXT H440. Το κουτί NZXT H440 παίρνει το μοντέρνο σχεδιασμό της σειράς H για να σας φέρει τον καθαρότερο υπολογιστή πάντα. Με το πρωτοποριακό εσωτερικό του, το H440 εγγυάται μια βελτιωμένη εμπειρία κατασκευής PC και παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες υψηλής απόδοσης σε ένα κομψό μινιμαλιστικό πακέτο. Το νέο NZXT H440 διαθέτει ένα μπροστινό πλαίσιο χωρίς πόρτες, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλιβα, ενώ ένα μεγάλο παράθυρο με πλήρη θέα αποκαλύπτει ένα εσωτερικό ειδικά σχεδιασμένο χώρο. Το H440 εξασφαλίζει μια εμπειρία χωρίς προβλήματα, επιτρέποντας σε οποιοδήποτε να γίνει ειδικό στην καθαρή διαχείριση των καλωδίων. Το H440 έρχεται με 4 οπαδούς, 3 120 μπροστά και έναν 140 πίσω ανεμιστήρες. Υποστηρίζοντας τόσο τους ανεμιστήρες 140mm όσο και τους 120mm, το χαλίβδινο επάνω μέρος και τα μπροστινά πάνελ έρχονται για να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη απόδοση ψήξης νερού σε ένα κοψό πακέτο. Στον αερισμό έχουμε πάνελ από χάλιβα με καινοτόμο σύστημα εξαερισμού για ανώτερη απόδοση ψήξης και ο ενσωματωμένος διανομέας ελέγχου ανεμιστήρων PWM επιτρέπει τον έλεγχο των ανεμιστήρων με βάση τη μητρική πλακέτα. Τέλος, ο διακόπτης φωτισμού LED πολλαπλών βημάτων σας επιτρέπει να ελέγχετε τον οπίστιο φωτισμό λογοτύπων IO και τροφοδοσία ρεύματος. Πάρα πολύ καλό κουτάκι. Σε συνέχεια να μιλήσουμε για μια πάρα πολύ αρμητρική πλακέτα, η οποία είναι της κυρίας Asus Maximus VJJJ Gen. Συμπαγής και ισχυρή πλακέτα M80X, γεμάτη με χαρακτηριστικά προσανατολισμένα στα παιχνίδια. Παρέχει υποδοχή LGA 1151 για επεξεργαστές επιτραπέζων υπολογιστών. Η Intel Core 6ης γενιάς επιπλέον υποστηρίζει Dual DDR4 3733 σε overclock, φάση πάνω απ' όλα. Το Supreme FX 2015 προσφέρει τις καλύτερες εισόδους και εξόδους τυχερών παιχνιδιών με ειδικά θωρακισμένα σχέδια και μια συλλογή από προσεκτικά επιλεγμένα ηχητικά εξαρτήματα επαγγελματικής ποιότητας συμπεριλαμβανομένου ενός ψηφιακού αναλογικού μετατροπέα ESC με τεχνολογία Hyperstream Ultra, ρολόι χαμηλής ροπής και επικνοτές Nichicon, ενισχυτής ακουστικών 2 VRMS και Sonic Sense AMP που ανοιχνεύει και βελτιστοποιεί αυτόματα οποιοδήποτε ακουστικό για καθόλου ποιότητα ήχου. Και τέλος, τα παιχνίδια τρέχουν γρήγορα και ομαλά με υψηλή απόδοση με προτεραιότητα πάνω απ' όλα στο εύρος ζώνης και ζωντανό ήχο. Οι ανεμιστήρες παραμένουν πάντοτε αθόρυβοι για την καθημερινή χρήση υπολογιστών και εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση ψήξης πάντοτε κατά το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλή μητρική. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε πάρα πολύ για τις ωραίες μνήμες RAM, οι οποίες είναι της κυρίας G-Skill 310Z στα 16GB DDR4 με ταχύτητα στα 3200 MHz. Η σειρά 310Z αντιπροσωπεύει μία από τις πιο υψηλές επιδόσεις DDR4 μνήμης παγκοσμίως πάνω απ' όλα, σχεδιασμένη για λάτρεις PC και ακραίους παίκτες. Σχεδιασμένες για λάτρεις PC, υπερσυγχρονιστές και ακραίους παίκτες, η σειρά DDR4 της σειράς 310Z είναι κατασκευασμένη με ειδικά ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τη θρηλυκή διαδικασία επιλογής της G-Skill και ελέγχονται αυστηρά για αξιοπιστία, συμβατότητα και απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα μητρικών καρτών. Τέλος, όλα τα πακέτα μνήμης 310Z δοκιμάζονται με την αυστηρή διαδικασία επικύρωσης της G-Skill σε σημαντικές μάρκες μητρικών επιδόσεων για να εξασφαλίσουν την καλύτερη αξιοπιστία και συμβατότητα σε όλη την ευρύτερη επιλογή μητρικών καρτών. Πάρα πολύ καλές μνήμες RAM. Στη συνέχεια μιλάμε πιο πολύ για την κάρτα γραφικών μας, η οποία είναι της κυρίας Asus GeForce GTX 1060 στα 6GB μνήμη με GDDR5 ταχύτητα. Η σειρά GeForce GTX 1060 της σειράς Asus είναι εξοπλισμένη με ανεμιστήρες πτερυγίων για μέγιστη ροή αέρα με 105% μεγαλύτερη πίεση αέρα, ενώ η αποκλειστική τεχνολογία Auto Extreme με τα στοιχεία Super Alloy Power 2 για ανώτερη σταθερότητα πάνω απ' όλα. Το GPU Tweak 2 με το X-Split Gamecaster που παρέχει διαστητική βελτιστοποίηση των επιδόσεων και άμεση ροή παιχνιδιού. Τέλος, οι θύρες HDMI είναι φιλικές προς το VR
για εκπληκτικές εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας και το GPU Tweak 2 με το X-Split Gamecaster παρέχουν διαισθητική βελτίωση των επιδόσεων και άμεση ροή παιχνιδιού. Πάρα πολύ καλή κάρτα γραφικών. Στη συνέχεια θα βάλουμε ένα ωραίο σκληρό δίσκο, ο οποίος έχουμε μιλήσει και γι' αυτόν στο παρελθόν. Απλά αναφορικά πιο πολύ θα το πούμε εδώ πέρα, είναι ο κύριος Kingston με μνήμη στα 256 GB. Δεν θα πω τίποτα πάνω σε αυτό, έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν γι' αυτό. Στη συνέχεια θα βάλουμε ένα ωραίο τροφοδοτικό της Be Quiet, το οποίο είναι το Be Quiet SFX L Power στα 500W. Το SFX L Power 500W συνιστάται ιδιαίτερα για υπολογιστές Mini ITX και συμπαγή συστήματα παιχνιδιών. Το τροφοδοτικό μας τροφοδοτεί CPUs και GPUs με σταθερή και αξιόπιστη ισχύ χάρη σε σταθερούς πυκνωτές 12V υψηλής ποιότητας και καινοτόμες τεχνολογίες όπως LLC και DC-to-DC μετατροπή και 4 υποδοχές PCIe που υποστηρίζουν ρυθμίσεις πολλαπλών GPU. Αυτό το τροφοδοτικό λοιπόν είναι ιδανικό για χρήστες μικρών PC ή HTPC που αναζητούν ένα SFX PSU που είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρα 120mm. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει έναν ανεμιστήρα ελεγχόμενη θερμοκρασία πάνω απ' όλα. Και το SFX L Power κατασκευάστηκε για να είναι πολύ αθόρυβο χάρη στην τεχνολογία ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται και παράγει ελάχιστη σπατάλη θερμότητα. Τέλος, το τροφοδοτικό μας είναι πιστοποιημένο με 80 Plus Gold με απόδοση έως και 92% και το πλεονέκτημα είναι η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια χαμηλότερο κόστος με πιο δροσερή και πιο ήσυχη λειτουργία. Πάρα πολύ καλό τροφοδοτικό. Στη συνέχεια λοιπόν ο επεξεργαστής μας, ο οποίος είναι ο Intel Core J7-8700 Box σε συσκευασία, ο επεξεργαστής μας είναι ο κορυφαίος επεξεργαστής της 8ης γενιάς, μετά από τη Modus Operandi της AMD. Η Intel έχει ανεβάσει τους πυρήνες και τα νήματα σε όλη την έκταση των επεξεργαστών τους. Σε προηγούμενες γενιές, ένας επεξεργαστής 6 πυρήνων θα ήταν επεξεργαστής γραφείου κορυφαίου τύπου HEDT, ωστόσο όμως το J7-8700K είναι ο πρώτος επεξεργαστής Intel με 6 πυρήνες και 12 νήματα για ταξινόμηση ως mainstream καταναλωτή. Τέλος, ο επεξεργαστής μας διαθέτει ταχύτητα ρολογιού βάσης 3,7 GHz, η οποία αυξάνεται στα 4,7 GHz με overclock, 12 MB έξυπνης L3 CAS και 2 κανάλια DDR4. Πάρα πολύ καλός επεξεργαστής. Το πρώτο τελευταίο που θα βάλουμε στο PC μας μέσα είναι μια ωραία ψύχτρα που είναι της κυρίας NZXT, η οποία είναι η NZXT Kraken X61. Η πλατφόρμα Calorifer 280mm μας δίνει 36% περισσότερη επιφάνεια και επιπλέον έχουμε υψηλή απόδοση αντλίας μεταβλητής ταχύτητας. Έπειτα έχουμε μικρά πτερύγια ψυχρής πλάκας, χαλκού και ένα ενσωματωμένο έλεγχο απόχρωσης ψηφιακού ανεμιστήρα με συναισθημότητα CAM. Επιπλέον δύο νεοδημιουργημένοι ανεμιστήρες PWM υψηλής απόδοσης FX140 version 2 είναι ρυθμισμένοι για στατική πίεση. Τέλος έχουμε premium καλώδια με μαύρα μανίκια για καθαρή εμφάνιση και βελτιωμένη ροή αέρα. Πάρα πολύ καλή ψύχτρα. Και πάντοτε το τελευταίο που βάζουμε μέσα είναι ένας Western Digital Carbon Blue με αποθηκευτικό χώρο στον 1 τέρα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, μίλησαμε πάρα πολύ για το NZXT H440, πάρα πολύ ωραίο κουτί. Ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο, καθαρότατο και έχει πλέον χώρο μέσα για να βάλεις και άλλα εξαρτήματα. Έχουμε κάνει καλή επιλογή εγώ και ο Μάγος. Το οποίο με όλο αυτό το οποίο βάλαμε μέσα στο κουτί μας, μαζί με το κουτί κυμαίνεται η τιμή του γύρω στα 1400 ευρώ. Πάρα πολύ καλή τιμή, ο καθένας μπορεί να μαζέψει κάποια χρήματα για να μπορέσει να φτιάξει αυτό το σύστημα. Λοιπόν, αυτά είπαμε στο σημερινό επεισόδιο. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο εμείς, εγώ και ο Μάγος, θα βρούμε νέα εξαρτήματα για να σας κάνουμε μια νέα σύνθεση. Λοιπόν, τα ξαναλέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας και καλή συνέχεια!